Τη λειτουργία των λατομείων του Βορείου Εύρου ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο Αναστάσιος Δημοσχάκης. Το συγκεκριμένο αίτημα αφορμάται από την ανάγκη για εξορίξεις αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν όμως αποκλειστικά και μόνο για τις εργασίες του καθέτου οδικού άξονα της Εγνατίας στο τμήμα που ήδη αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται από Αρδάνιο, Μάνδρα μέχρι Ψαθάδες. Το θέμα ήταν το κόστος κατασκευής, το αυξημένο κόστος κατασκευής των δημοσίων έργων και κυρίως του καθέτου άξονα στον κεντρικό και στο βόρειο Εύρο. Διότι με τον νόμο 4280 του 2014 είχε προβλεφθεί ότι τα υλικά τα οποία θα ήταν απαραίτητα, αδρανή υλικά, για να κατασκευαστεί ο κάθετος άξονας από το Αρδάνιο μέχρι τη Μάνδρα και από τη Μάνδρα μέχρι Ψαθάδες θα προήρχοντο από τα λατομεία διδημοτήχων. Δυστυχώς όμως εξαιτίας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των προβλημάτων δικαστικού χαρακτήρα που υπήρχαν έπρεπε να νομοθετηθεί από την κεντρική κυβέρνηση και αυτό επετεύχθη μετά από πρόταση του ομιλούντος. Η παραπάνω συζήτηση επετεύχθη σύμφωνα με τον κύριο Δημοσχάκη κατόπιν γραπτής ερώτησης που κατατέθηκε από τον ίδιο στο πλαίσιο της συζήτησης για την τρίτη αξιολόγηση. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος τότε απεδέχθη την πρόταση που αφορούσε σε δημοτικές εκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι λατομείων, κάτι το οποίο φάνηκε να δίνει σημαντική λύση στην υπάρχουσα κατάσταση, της επίσπευσης δηλαδή της κατασκευής μέρους του καθέτου άξονα. Μετά από αυτήν τη διαδικασία και επειδή είδα ότι αν οριστικοποιηθεί και υλοποιηθεί αυτή η σχεδίαση, θα είχαμε μείωση του κόστους κατασκευής κατά 30%, γιατί όλα αυτά τα αδρανή υλικά προέρχονται από τα λατομεία τα οποία είναι μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαπών. Αντιλαμβάνεστε, το κόστος μεταφοράς είναι πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα μελέτες που είχαν συνταχθεί κατά το παρελθόν με συγκεκριμένα αδρανή υλικά και με συγκεκριμένο κόστος να έχουμε αυξημένο κόστος με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες. Και έτσι κατέθεσα και γραπτή ερώτηση και ζητούσα τότε από τον Υπουργό, εκτός από τον κάθετο άξονα, να συμπεριλάβει σε αυτήν την ευνοϊκή ρύθμιση και όλα τα δημόσια έργα τα οποία γίνονται στον κεντρικό και στο βόρειο Εύρο. Τα έργα θα μπορούσαν να προέρχονται είτε από προγράμματα των δημοσίων επενδύσεων είτε από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος παρόλα αυτά δεν ενέκρινε την παραπάνω πρόταση, εξηγώντας ότι για να οριστούν οι δημοτικές εκτάσεις ως λατομεία απαιτείται λόγω στρατηγικών και περιβαλλοντικών μελετών ένα μεγάλο διάστημα χρόνου που ελοχεύει τον κίνδυνο να μην μπορεί η περιφέρεια ή οι δήμοι να υλοποιήσουν τις μελέτες και να πραγματοποιήσουν τα δημόσια έργα χάνοντας την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ζήτησα από τον Υπουργό να κάνει δεκτό το αίτημά μας, να προχωρήσει σε αυτήν τη ρύθμιση και να συμπεριλάβει τα δημόσια έργα, γιατί υπάρχει κίνδυνος τα έργα οδοποίησης τα οποία έχουν σχεδιαστεί μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και μάλιστα είναι ύψους 26 εκατομμυρίων, για να υλοποιηθεί εν της πράγμαση τα υλικά, τα αδρανή θα πρέπει να προέλθουν από τον Νότιο Εύρο, δηλαδή έχουμε ένα κόστος επιπλέον 30%, άρα λοιπόν ποιος θα βάλει το χέρι στη τσέπη προκειμένου να πληρώσει τα 7.200.000 ευρώ προκειμένου να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Και επειδή δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσει, στο τέλος έκλεισε η συζήτηση με την ελπίδα ότι προέτρεψε στον Υπουργό να ξανασκεφτεί το θέμα.